Να πούμε την καλησπέρα στους συνεργάτες και στον ίδιο τον Στέφανο Τοχείο. Καλησπέρα, Στέφανε. Καλησπέρα, Αντώνη. Τρεις κουβέντες μόνο. Θέλω να δούμε, σε παρακαλώ, πρωτού ξεκινήσεις το πρωτοσέλιδό σου και σήμερα. Είχες ανερτημένο πάνω τη μεγάλη προσφορά και σε ευχαριστούμε πολύ για τους 100 δωρεάν αποκωδικοποιητές Κοσμοτέ με ένα πλήρες εγκατάσταση, full πακέτο δηλαδή, έτσι, ταινίες, τα πάντα, ό,τι έχει και δεν έχει, και ό,τι θέλει να βρει ο καθένας θα το βρει, πώς θα γίνει ο διαγωνισμός και πώς θα γίνει η κλήρωση για να πάρουν οι άνθρωποι τα 100. Δεν μπορώ να φανταστεί, Στέφανε, πόσα τηλεφωνήματα έχω για να με βάζουν μέσον για να, για να πάρουν, γιατί υπάρχουν, Στέφανε, κακά τα ψέματα. Δεν υπάρχουν μέσα. Εντάξει, κακά τα ψέματα, να σου πω κάτι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά δεν είναι μεγάλο το ποσό για το TTV, παράδειγμα. Είναι 12-15 ευρώ. Όχι, όχι, είναι το full πακέτο, είναι 27 ευρώ. Όχι, άλλο το full. Λέω μόνο για τα κανάλια, έτσι, γιατί μπορεί να θέλει ο άλλος. Εμείς όμως δίνουμε στο κανάλι. Εσείς δίνετε όλο. Όλο εμείς δίνουμε τα 27 ευρώ και από αυτά τα 27 ευρώ, για να το ξεκαθαρίσουμε, δίνουμε το full πακέτο με τη συνδρομή του πρώτου μήνα δωρεάν για τους φίλους αναγνώστες και τηλεθεατές του Δελτίου σας, δωρεάν η τεχνική εγκατάσταση, δωρεάν η εγκατάσταση του δορυφορικού πιάτου και δωρεάν η επίσκεψη του τεχνικού και επίσης δωρεάν βεβαίως και ο αποκωδικοποιητής. Όλες οι λεπτομέρειες στο αυριανό φύλλο που κυκλοφορεί και είναι πλούσιο σε θεματολογία. Θέλω να πω επίσης να ευχαριστήσω την Κοσμοτέ TV για την διευκόλυνση που μας έκανε, αλλά να πούμε ότι όλα τα έξοδα τα αναλαμβάνει η έκδοση της εφημερίδας Μακελιώτη Σαββατοκύριακου και δεν υπάρχει καμία οικονομική διασύνδεση στην προσφορά με την Κοσμοτέ TV. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε για τους ανθρώπους της Κοσμοτέ TV και κάποιους άλλους εξυπνάκηδες που βγήκαν και είπανε τα βρήκε ο Χίος με την Κοσμοτέ TV και του πληρώνει τα έξοδα. Η Κοσμοτέ TV δεν πληρώνει κανένα έξοδο. Όλο το έξοδο είναι αποκλειστικά της εφημερίδος, των χρημάτων που μας έδιναν 3 χρόνια. Για να φανταστείς πόσο παλιά άνθρωποι υπάρχουν στην πιάτσα. Εμένα θα μου πεις, Στέφανε. Εμένα θα μου πεις. Τα δίνουμε πίσω. Το έχω βιώσει στο πετσί μου αυτό το πράγμα. Εσύ, εμένα, θα μου πεις τώρα. Είναι τώρα οι εξυπνάκηδες, οι ανταγωνιστές, οι συστημικοί δημοσιογράφοι που παίρνουν τηλέφωνα και λένε δίνεις το Χίο και δεν δίνεις εμάς. Μα εμείς δεν πήραμε ποτέ κρατικό και δημόσιο χρήμα. 2 κουβέντες για το κανάλι. Είμαστε φτιαγμένοι από τέτοια τα ηγήσια μπάστα. Εγώ είμαι από τον Ταΐγετο, από χωριό του Ταϊγέτου. Το πετσί μου αντέχει πολύ. Πάρα πολύ. Και θα ζήσω μέχρι τα 100. Ακόμα και αν καπνίζω. Θα τους αλλάξω τα πετρέλαια, το έχω ξαναπεί. Θα παρακολουθήσω λεπτό με λεπτό κάθε μέρα την πορεία των καναλιών που έχουν πανελλαδική άδεια, το πόσους εργαζόμενους θα βάζουν στο μαγαζί, το πόσους θα πληρώνουν και το τι δάνεια θα παίρνουν. Κάθε μέρα θα τους είμαι στο σβέρκο. Πίστεψέ με, εγώ αυτή την ιστορία δεν την ξεχνάω. Το να πηγαίνουν να φημώσουν κανάλι, το πίνα αντιμνημονιακό και λέει την αλήθεια στον κόσμο, ο κόσμος βλέπει την αντίδρασή του. Έχει πάρει στα τηλέφωνα. Δεύτερον, άχρηστη κυβέρνηση. Είναι δυνατόν 4 ημέρες η συμπρωτεύουσα της Ελλάδος να μην έχει νερό, να μην έχουν νερό οι άνθρωποι στη Θεσσαλονίκη και να βγαίνει και να λέει μπούρδες ο πρόεδρος της ΕΙΑΦ. Και τρίτο, μπορεί να μας πούνε εκεί στο Μαξίμου, τους λέει κάτι το όνομα Στάθης Μαρίνος, ΕΦΚΑ. Μήπως η συμβία του κυρίου Μαρίνου είναι ξαδέρφη της κυρίας Μπαζιάνα. Αυτά είναι τα έσχη που συμβαίνουν στο Μαξίμου. Και γιατί κάνει πλάτες υπουργός εργασίας ή Αχτσιόγλου στο διορισμό του κυρίου Μαρίνου που είναι ξαδέρφια εξαγνηστίας. Να σου πω εγώ γιατί. Γιατί έχει τη λερωμένη τη φωλιά της με τις αλητίες που έκανε με τον Τσίπρα και προσπαθεί να εξηλωθεί αφήνοντας τον κύριο Μαρίνο στον ΕΦΚΑ για λογαριασμό. Τελικά ο κύριος Μαρίνος παραιτήθηκε από ό,τι φαίνεται. Και τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται. Παραιτήθηκε ο κύριος Μαρίνος από το ΕΦΚΑ. Ναι, παραιτήθηκε. Όχι, δεν παραιτήθηκε. Θα δεις πολλά επεισόδια ακόμα. Γιατί η κυρία Χτσιόγλου που την έχει λερωμένη τη φωλίτσα της θέλει να εξηλωθεί με την κυρία Μπαζιάνα και δεν μπαίνω σε κανένα προσωπικό δεδομένο.
Πάμε τώρα κάνει λοιπόν. Τις κουτσουκέλες της. Πάμε γιατί άνοιξε θέματα Μπέτη, μεγάλα. Μπέτη, μην ανησυχείς. Ωραία. Άστο σε μένα το θέμα του Μαρίνου. Άνοιξες το γιατί το ξέρουμε όλοι. Ωραία. Άνοιξε θέμα και με τη Θεσσαλονίκη, Στέφανε, και πρέπει να πούμε, θα το πούμε μετά βέβαια, γιατί το έχουμε θέμα αυτό, ότι κάτι άλλο συμβαίνει, κυρίες και κύριοι, και δεν είναι απλό το θέμα. Και θα ρωτήσουμε κάποια στιγμή, θα ρωτήσει ο Σταθάκης κάτι, να το περιμένετε την ερώτηση αυτή και πρέπει η κυβέρνηση να απαντήσει. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τώρα, να καλησπερίσουμε καταρχάς. Έχουμε κοντά μας και τον ευχαριστούμε που είναι εδώ, τον κύριο Δημήτρη Διακομιχάλη, τον πρώην δήμαρχο Καλύμνου. Αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος έχει κατηγορηθεί για πάρα πολλά, μεταξύ των οποίων ότι είναι και πατριώτης. Καλησπέρα κύριε Διακομιχάλη. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα κύριε Μιλωνάκη. Να εκφράσω τη λύπη μου, μεταφέροντας αν θέλετε και τον παλμό των τηλεθεατών της περιοχής μου. Το ότι από την πρώτη του μήνα δεν θα εκπέμπει σε πανελλαδική εμβέλεια το κανάλι αυτό, νομίζω ότι θα στερηθούν οι τηλεθεατές, ιδιαίτερα της περιφέρειας, την αλήθεια που βγαίνει μέσα από αυτό το δελτίο. Ελπίζομαι να βρεθεί ο τρόπος ώστε με τον ένα τρόπο ή τον άλλο η φωνή αυτού του καναλιού, η φωνή αυτού του δελτίου να φτάνει σε όλα τα σπίτια όπως συμβαίνει ακόμα και απόψε. Μου έλεγε κυρίες και κύριοι ο Δήμαρχος όταν μιλήσαμε στο τηλέφωνο το πρωί ότι δεν υπάρχει, Στέφανε, άνθρωπος στην Κάλυμνο που να μην βλέπει το δελτίο το βράδυ. Δεν ξέρω, εδώ είναι. Είναι αλήθεια αυτό, κύριε Μιλωνάκη. Δεν σας κολακεύω. Εγώ στην Κάλυμνο ζω. Μηνύματα έχω από όλο το λαμό. Αυτό ακούσα από τα χίλια των απλών ανθρώπων. Ακούμε το Μιλωνάκη. Τώρα αυτό σας κολακεύει βέβαια, αλλά είναι αποτέλεσμα μιας σκληρής δουλειάς που γίνεται σε αυτό το δελτίο από εσάς, από την κυρία Παραδίση, από τον κύριο Σταθάκη και όλους τους άλλους τους συνεργάτες. Ο κόσμος αυτή την ώρα διψά για την αλήθεια. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Μάλιστα. Και σας μετέφερα την αγωνία. Ωραία. Του κόσμου ο οποίος θέλει να ακούει το εκρηκτικό δελτίο. Πάμε λοιπόν τώρα, γιατί έχουμε, Σοφία, να ξεκινήσουμε. Κυρίες και κύριοι, γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα. Το πρώτο μας θέμα, και δεν θα το αφήσουμε ποτέ, είπε η Σοφία η Παραδίση, ότι σήμερα ήταν το επισκεπτήριο, το τέταρτο επισκεπτήριο, Σοφία, το τέταρτο επισκεπτήριο, των για δύο. Τους γονείς, για τους γονείς. Με το τζάμι μπροστά, δεν είχαν προσωπική επαφή, αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε. Ουσιαστικά οι γονείς όταν αποχώρησαν ήταν απογοητευμένοι, μάλιστα δεν έκαναν καμία δήλωση, ούτε καν χωρίς κάμερα μπροστά στους δημοσιογράφους ή σε απλό, ή σε όποιον συνάντησαν. Κοιτούσαν πάντα χαμηλά και δεν θέλησαν να κάνουν καμία δήλωση με ένα όχι. Καμία σχέση με τον τρόπο που μπήκαν στο προξενείο. Και εδώ θα πρέπει να σταθούμε. Δηλαδή, εκτός από τη μία ώρα που είχαν την επίσκεψη και είδαν τα παιδιά τους, έμειναν σχεδόν 3,5 με 4 ώρες έμειναν μέσα στο προξενείο, όπου έγιναν διάφορες συζητήσεις, προφανώς εξηγήσεις για αναλύσεις των θεμάτων. Και μετά, όταν η έξοδός τους έγινε με απογοήτευση, όπου συνειδητοποίησαν προφανώς όλα αυτά τα προβλήματα που προέκυψαν τα τελευταία 24 ώρα. Δεν είναι τυχαία και τα γεγονότα και τις ειδήσεις που έχουμε αναφέρει και εμείς. Δεν είναι επίσης τυχαία και όλη αυτή η αλλαγή, αν θέλει, στο τελευταίο διάστημα της κυβέρνησης. Μάλιστα. Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή, μετά από 30 μέρες, αν θέλετε, να πάμε στο πολιτικό κομμάτι, ο κ. Τζανακόπουλος σήμερα στο briefing στην ενημέρωση των δημοσιογράφων να θέτει την ερώτηση για ποιο λόγο η Τουρκία κρατάει τους δύο στρατιωτικούς και για ποιο λόγο θέτει ερωτήσεις στο briefing. Δηλαδή, κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο κ. Τζανακόπουλος έχει να ασχοληθεί με άλλα πράγματα. Θέλω να δούμε, Στέφανε, γιατί είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Αλλά είναι και κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στέφανε, είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Άκουσε με λίγο. Ακούστε λίγο, κυρίες και κύριοι, γιατί τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Τον έχει καταπιεί η άλλη. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Λοιπόν, θέλω να πάμε καθαρά σε αυτά τα θέματα, Στέφανε. Είναι ένας μήνας. Ένας μήνας. Τις πρώτες ώρες μας έλεγε ο κύριος Τζανακόπουλος ο ίδιος ότι σε λίγες ώρες θα τελειώσει το ζήτημα. Υπόθεση ρουτίνας. Υπόθεση ρουτίνας. Έχει σημασία. Μετά από μία μέρα μας έλεγαν ότι σε 24-48 ώρες θα τους έχουμε στα σπίτια. Στα στρατόπεδά μας. Και τώρα δεν ξέρει κανείς πόσο χρόνο ή πόσα χρόνια θα λείψουν αυτοί οι άνθρωποι, χωρίς λόγο και αιτία. Και ρωτώ την αντιπολίτευση και την κυβέρνηση, όλους,
τους πολιτικάντιδες, οι οποίοι ασχολούνται και λένε φανφαρολογίες και αοριστολογίες. Αν ήταν τα παιδιά σας που δεν θα υπηρετούσαν ποτέ στις Καστανιές, εγώ λέω όμως αν ήταν τα παιδιά σας, ή αν δεν ήτανε μόνιμα στελέχη του στρατού και ήτανε απλοί στρατιώτες, τι θα έκανε ο κοιμισμένος μέχρι τώρα λαός? Θα έχει ξεσηκωθεί, γιατί θα συνδύαζε τα δικά του τα παιδιά. Σαν δικά μας τα παιδιά πρέπει να βλέπουμε. Στέφανε, την άποψή σου σε παρακαλώ, γιατί ακούστε, τα θέματα λίγο, είναι πολύ σοβαρά. Εγώ θα σας απαντήσω πολύ ψύχρεμα. Όταν ο κύριος Ερντογάν, ο οποίος βγάζει γλώσσα ακόμα και στον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, τον κύριο Μακρόν, και του λέει «Ποιος εσύ ρε», έτσι ακριβώς του είπε, «Ποιος εσύ ρε που ασχολείσαι με την πάρτη μου, που ασχολούμαι εγώ με τους τρομοκράτες, που τι ξέρεις εσύ από τρομοκρατία», τους βάζει όλους στο ίδιο τσουβάλι. Ένας Ερντογάν που μιλάει με τόσο θρασί τρόπο στον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, που υποτίθεται ότι η Γαλλία είναι μια από τις μεγαλύτερες δυνάμεις στην Ευρώπη, που στηρίζει οικονομικά την Ευρώπη. Θεωρείτε εσείς ότι δεν θα συμπεριφέρετε ως σκουπίδι? Ξέρετε πώς συμπεριφέρετε στους Έλληνες πολιτικούς όταν τους μιλάει στο τηλέφωνο? Σαν σκουπίδια. Γιατί ο κύριος Τσίπρας δεν πήρε τηλέφωνο ποτέ τον κύριο Ερντογάν? Αυτό είναι ένα θέμα. Περίμενε. Ένα-ένα. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Γιατί άραγε δεν πήρε ποτέ ο κύριος Πρωθυπουργός μέχρι στιγμής τον κύριο Ερντογάν τηλέφωνο? Ή τον αντίστοιχο ομόλογό του, τον κύριο Γεωργιάδη? Γιατί έχει πρώτον λερωμένη τη φωλιά του. Έχει κάνει μια μεγάλη πολιτική αλητεία. Υποσχέθηκε στον κύριο Ερντογάν όταν ήρθε στην Αθήνα ότι σε 5 μέρες θα σου δώσω τους Τούρκους το πιάτο. Και τον κορόιδεψε. Σωστό. Και ο Ερντογάν δεν είναι κανένας καραγκιόζης ή κανένας βλάκας για να μην σκέφτεται. Εμείς τι κάνουμε όμως τώρα? Εμείς τι κάνουμε τώρα? Διότι είναι ένας ψεύτης που νόμιζε να πουλήσει την ψευτιά στον Ερντογάν. Αυτό είναι. Ο Ερντογάν είναι μαφιόζος. Ναι. Τώρα τι γίνεται όμως? Ναι, και μην ξεχνάμε. Κύριε Μιλονάκη, μην ρωτάτε εμάς. Αυτοί κυβερνάνε να κόψουν το λαιμό τους. Να κόψουν το λαιμό τους, να φέρουν πίσω τα παιδιά. Εγώ το παιδί προχωράω. Δεν κατάλαβα. Θα προτείνουμε εμείς από την τηλεόραση και θα κάνουμε εξωτερική πολιτική για το τι θα κάνουν αυτοί οι κυφήνες και οι άχρηστοι και οι ανεπρόκοποι? Να κόψουν το κεφάλι. Ωραία. Να πάει ο Τσίπρας, είπε κάτι πολύ ωραίο η κυρία Παραδίση. Να δώσουμε τον Τσίπρα ως ανταλλαγή, να τον πάμε στους Κύπρους, να τον δώσουμε με λευκή σημεία και να μας γυρίσουν πίσω τα παιδιά. Να τον κάνουνε τον Τσίπρα. Ωραία, να τον καταστρέψουμε. Έχουμε κάτι, Σοφία, να πάω στον κύριο Γιώργο. Η ανικανότητα, νομίζω, το μεγαλείο της ανικανότητας και της ανευθυνότητας κυβέρνησης το έχουμε δει κατά τη διάρκεια των 30 ημερών. Εκτός από την υπόθεση Ρουτίνας, εγώ θα σας θυμίσω και τις κινήσεις που έχουν γίνει από την κυβέρνηση, που δεν είναι συνάδουν σε καμία περίπτωση με αυτό που έπρεπε να κάνει μια κυβέρνηση. Δηλαδή, τις πρώτες μέρες υπήρχε καυγά μεταξύ τους αν είναι διεθνές το θέμα ή αν είναι διμερές. Μετά πήραμε τηλέφωνο στο ΝΑΤΟ και στο ΙΕ και ο κύριος Καμένος και λέγαμε «Α, θα λυθεί, θα δοθεί η λύση». Μετά πήγαμε στη Σύνοδο Κορυφής. Δεν μιλήσαμε εμείς, αφήσαμε τους άλλους να μιλήσουν για μας. Μετά πήγαμε στη Βάρνα και εκεί πάλι δεν μιλήσαμε, αφήσουμε τους άλλους να μιλήσουν για μας. Και εδώ μόνο έπαιζαν τα επικοινωνιακά τους παιχνίδια και έλεγαν «Είναι θέμα ωρών, είναι θέμα ημερών». Τώρα συνειδητοποίησαν ότι την έχουν κοινώς πατήσει από όλες τις πλευρές. Γιατί? Και εμείς συνειδητοποιούμε ότι για μία ακόμη φορά η κυβέρνηση στα δύσκολα δεν μπορούσε να σταθεί στο ύψος της. Για μία ακόμη φορά εμφανίστηκε η ανικανότητά της. Για μία ακόμη φορά οι ξένοι μας πουλήσανε. Κύριε... Χωρίς συμμάχους λοιπόν η Ελλάδα δεν μπορεί να περπατήσει. Και χωρίς στρατηγική επίσης. Κύριε Διακομιχάλη, για να έρθω και λίγο σε εσάς, ο οποίος θα ζείτε καθημερινά τα πράγματα, διότι είσαστε μια ανάσα από την Τουρκία. Και καλό θα είναι, κυρίες και κύριοι, όλοι που μπαίνουν στη Βουλή μέσα, κυβέρνηση, αντιπολίτευση, να κάνουν μια βόλτα στα ακριτικά νησιά, να δούνε πόσο κοντά είναι τα σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία, και να πάνε και στον Εύρο να δούνε τι εστί Εύρος, πιο πάνω στο Τριεθνές, στον Άρδα. Έτσι, να ξέρουμε και τι μας γίνεται, πού είναι το Κάραγκατς, τι είναι το Κάραγκατς. Γιατί άμα μπω στη Βουλή και ρωτήσω 300 βουλευτές, ανάθεμα αν ξέρουν δύο πού είναι αυτά τα μέρη. Ανάθεμα αν έχουν πάει ποτέ. Ούτε ζωγραφιστό δεν το ξέρουν. Και μετά βγαίνουν και λένε βλακίες. Κύριε Διακομιχάλη, ο κ. Δαρακόπουλος, παρακαλώ, είπε για ποιο λόγο κρατάει η Τουρκία τους δύο. Αναρωτήθηκε ποιος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πάμε να το δούμε, παρακαλώ. Αφήνει από την Τουρκία να ξεκαθαρίσει άμεσα για ποιο λόγο κρατούνται οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί και τους στερεί τη δυνατότητα να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.
Για ποιο λόγο μετά από ένα σχεδόν μήνα δεν έχουμε καν γνώση των κατηγοριών και για ποιο λόγο επιλέγεται αυτή η τακτική της κολυσιεργίας που καθόλου δεν συμβάλλει στην εξομάλυνση των σχέσεών μας και μια σχέση καλής γειτονίας με τους Τούρκους φίλους μας. Δεν περίμενα, κύριε Διακομιχάλη, να είναι πραγματικά περισσότερο έξυπνος από τις ερωτήσεις που κάνει στον εαυτό του. Γιατί στον εαυτό του τις κάνεις ερωτήσεις. Τι λες, ρε Τζανακόπουλε, αφού στο έχει πει γιατί τους κρατάει. Και άμα θέλεις να σου βάλει και την κατηγορία, θα στην απαγγείλει αύριο μεθαύριο. Αύριο μεθαύριο θα στην απαγγείλει. Το πρόβλημά σου η κατηγορία δεν την ξέρεις, αφού ομολόγησε η κυβέρνηση για του Καμένου και για του ΓΕΣ ότι έχουν μπει μέσα. Να λοιπόν η πρώτη κατηγορία. Κύριε Διακομιχάλη, πώς βλέπετε τα πράγματα? Κύριε Μιλωνάκη, η δήλωση του κυρίου Τζανακόπουλου είναι παταγώδης αποτυχία στον χειρισμό του θέματος. Το να λέει μετά από 30 μέρες ότι, μάλλον να διερωτάτε γιατί κρατιώνται αυτοί οι άνθρωποι, καταλαβαίνετε το θέμα είναι, άρχισε να γίνεται επικίνδυνο. Εγώ, ζώντας σε μια κριτική περιοχή που καθημερινά βιώνουμε σκοτσέζικα ντους, γιατί σήμερα έχουμε μια άλλη παράνομη ναύτεξη στην περιοχή του Καστελορίζου, που την Δευτέρα θα έχουμε από τις 2 μέχρι τις 5 ασκήσεις με πραγματικά πειρά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το πράγμα σε σχέση με την Τουρκία άρχισε πλέον σε καθημερινή βάση να κλιμακώνεται και να γίνεται άκρως επικίνδυνο. Εγώ τι νομίζω ότι πρέπει να γίνει, διότι έχουμε δύο δικά μας παιδιά, ο στελέχη των ενόπλων δυνάμεων στις φυλακές υψής ασφαλείας. Θα έπρεπε και επιβάλλεται έστω και τώρα ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας να συγκαλέσει άμεσα όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Δεν πρέπει να μείνει κανένας έξω από αυτό το παιχνίδι και να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι είδαμε και το φιάσκο της Βάρνας. Έβγαλε, λέει, σκληρή ανακοίνωση σε βάρος του Ερντογάν. Εγώ ενθυμούμαι, τα ίδια πράγματα συνέβαιναν με τα Ίμνια. Εδώ τι θα πρέπει να γίνει? Οι κύριοι Ευρωπαίοι, μπορεί ως Ευρωπαϊκή Ένωση να έβγαλαν αυτή την ανακοίνωση, αλλά επειδή οι διμερείς σχέσεις είναι συγκεκριμένες και τα συμφέροντα τεράστια, θα πρέπει να υπάρξει εμπάργο στα οπλικά συστήματα που η κάθε χώρα πουλά στον Ερντογάν. Εμπάργο στα αγροτικά προϊόντα που εισάγει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η κάθε χώρα από την Τουρκία. Δεν μπορεί στη Ρωσία το ένα εμπάργο να διαδέχεται το άλλο. Εμείς εδώ στην Ελλάδα, εμπάργο σε όλα τα προϊόντα που προέρχονται από την Τουρκία. Θα πρέπει συγκεκριμένα πράγματα να κάνουμε, να τσούξει τους Τούρκους, τον κύριο Ερντογάν, ότι εδώ το πράγμα δεν πάει άλλο. Εάν δεν πάρθουν τέτοια μέτρα, θα το συζητάμε και θα το συζητάμε. Μάλιστα. Ο πρόεδρος λοιπόν της Ελληνικής Δημοκρατίας πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες πέρα και έξω από τα όποιες συνταγματικές δυνατότητες. Η άποψη του είναι αυτή, σεβαστή του κ. Διακομιχάλη. Να πω κάτι. Συμφωνώ, κ. Διακομιχάλη. Γιατί ο αδύναμος κρίκος αυτή την περίοδο του Ερντογάν είναι η οικονομία της Τουρκίας. Ακριβώς. Όχι οι υπερβολές που ακούμε στα κανάλια, ότι καταστρέφεται και αυτά. Όχι. Αλλά περνάει πρόβλημα μεγάλο. Αν λοιπόν τον πονέσεις εκεί που είναι ο αδύναμος κρίκος του, σε συνδυασμό με το ότι έχει εκλογές, αυτό μπορεί να έχει αποτέλεσμα. Δεν το έχει πάρει κανείς χαπάρι. Ούτε στην Ελλάδα, ούτε στην. Καλά, οι Ευρωπαίοι δεν υπάρχει περίπτωση. 100 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν επενδύσει στην Τουρκία οι Ευρωπαίοι. Τρελά τα νούμερα. Μην χάσουν τις επενδύσεις τους. Μισό λεπτό. Περιμένουμε από την Ευρώπη να κάνει κάτι. Το είπα, Σοφία μου. 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Άκου τραγουστή ξανά. 100 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έχουν κάνει οι Ευρωπαίοι στην Τουρκία. Και κυρίως γερμανικές επιχειρήσεις. Περιμένετε να πιέσουν τον Ερντογάν? Όχι. Αλλά λέμε τι θα μπορούσε να γίνει. Εγώ πάω σε διαφορετικά δαχτυλικά όμως. Είναι δυνατό να ζητάμε κάτι τέτοιο όταν εμείς οι ίδιοι δεν προστατεύουμε την πατρίδα μας? Πόσα σύριαλ της Τουρκίας υπάρχουν, πόσοι επιχειρηματίες. Η οικονομική δοσολήψη είναι και αυτή. Κόφτεται. Μα όταν δεν ξεκινάει από την Ελλάδα, όταν η κυβέρνηση δεν αναλαμβάνει τέτοιες πρωτοβουλίες, θα περιμένουμε δηλαδή από την Ευρώπη. Μα το οικονομικό υπάρχει από εμάς πρέπει να ξεκινήσει. Να ακούσουμε το καλό. Πολύ σωστό η παρατήρηση τη Σοφία Παραδείση. Ναι, Θάνο, για να πάμε. Η άποψή μου είναι, κύριε Μιλωνάκη, γιατί βλέπουμε και σωστά αναφέρθηκε ότι από φίλους και εταίρους λύση δεν πρόκειται να βρούμε ούτε βοήθεια, ούτε την Ευρωπαϊκή Ένωση, το είχα ξανααναφέρει και εδώ. Εκείνο που θα έπρεπε να κάνει, αν υπήρχε ένα σοβαρό κράτος και μια σοβαρή κυβέρνηση, κάτι το οποίο λέγεται ότι πρότειναν από την πρώτη στιγμή η δική μας στρατιωτική, είναι να εκπονηθεί ένα σχέδιο για να πάρουμε κι εμείς δύο ή και περισσότερους Τούρκους ομήρους. Αυτό μόνο θα καταλάβαινε ο Ερντογάν. Όλα τα υπόλοιπα νομίζω είναι προσπάθειες οι οποίες οι περισσότερες αποδεικνύεται, αλλά
Όταν έχουμε τον κύριο Τζανακόπουλο να αποκαλεί ακόμα και τώρα την Τουρκία φίλο, τι περιμένει από εκεί, βέβαια. Ωραία. Μην τον απασχολείτε, κύριε Κοκαλή. Έχει άλλα προβλήματα να λύσει αυτή. Πάμε παρακαλώ πολύ. Πάμε παρακαλώ πολύ στην περίπτωση του προβλήματος το οποίο έθεσε ευθέως ο Τζεφ Πάιατ. Έθεσε ευθέως ότι στους επόμενους δύο μήνες θα υπάρξει τεράστιο πρόβλημα πιθανής εμπλοκής σε στρατιωτικό επίπεδο με την Τουρκία. Να και γιατί, δούμε... γιατί το λέει, κύριε Μιλωνάκη? Γιατί κάτι θα ξέρει προφανώς. Τι σημαίνει κάτι θα ξέρει? Για να κινητοποιήσει το λαό, για να το ψηφίσει το λαό, κύριε ίσως. Κύριε Μιλωνάκη, η Ελλάδα ανήκει στο ΝΑΤΟ. Ναι, ωραία. Η Τουρκία ανήκει στο ΝΑΤΟ. Ωραία. Μπορώ να ρωτήσω κάτι? Ο κύριος Πάιατ, που η δαιμονία των Αμερικανών είναι στο ΝΑΤΟ, δεν μπορεί να... Τι μας κάνει δηλαδή, τι μας λέει? Μας λέει δηλαδή ότι είμαστε μια παρεούλα με 10 φίλους, τους οποίους τους κοντρολάρουμε και τους ελέγχουμε, και ο ένας από αυτούς θα βγάλει το πιστόλι να μας πυροβολήσει και ο Αμερικανός θα χρειάζεται να τον κοιτάζει? Στο ΝΑΤΟ, τι κάνεις αυτές τις πράξεις? Μην το ανοίγουμε άλλο. Είμαστε εδώ για να πάμε να προχωρήσουμε, να δούμε τι είπε ο Πάιατ. I learned in this business a long time ago not to make predictions. What I can tell you is the United States is going to remain engaged, and we believe that these two soldiers need to come back to their families. I think we both, Greece and the United States, are going to have to get through some turbulence over the next couple of months as President Erdogan gets himself reelected. And I think, you know, that's where it's so important to have confidence in the U.S. pre-election bravado, you mean? A lot of it, I think, is politics, but I, you know, I don't want to dismiss it. Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Πάιατ. Για να πάμε και στο επόμενο θέμα, θέλω να πω ότι να μην φοβάται κανένας Έλληνας, εδώ είναι ο Διακομιχάλης, που είναι στην καρδιά ακριβώς απέναντι από την Τουρκία, δεν υπάρχει περίπτωση ο Τούρκος να πατήσει ελληνικό έδαφος. Θα πάθει τη ζημιά της ζωής του. Να δούμε, παρακαλώ πολύ, είπε μία φράση ο αρχηγός του ΓΕΣ, ο κύριος Στεφανής, μιλώντας στη Θεσσαλονίκη: «Μην ανησυχείτε για τον ελληνικό στρατό, είμαστε εκπαιδευμένοι και έτοιμοι να κοιμάστε ήσυχοι». Αυτό το πιστεύω, πρέπει να το πιστέψουμε όλοι, να αφήσουμε κατά μέρος τις κουταμάρες, τις ιδεοληψίες, τις ηλίθιες ιδεοληψίες, τις μπολσεβίκικες, κατσαπλιάδικες τόσα χρόνια που μας πουλούσαν οι Σιριζέοι, οι κομμουνιστές και οι αριστεροί μέχρι τώρα, και να βάλουμε κάτω τα πράγματα, να ανανεώσουμε το στρατό μας, να τον βάλουμε σε μια περίοδο διαφορετική, να αυξήσουμε τη στρατιωτική θητεία και να πούμε σε όλα τα Ελληνόπουλα ότι πρέπει να πάνε να υπηρετήσουν την πατρίδα τους. Άμεσα! Όλοι! Τέλος η πλάκα! Καλό το φραπέ, καλή η γκομενίτσα, καλή η βολτίτσα, καλό το ραχάτι, αλλά η πατρίδα πάνω απ' όλα, γιατί σε λίγο δεν θα υπάρχει ούτε καφές, ούτε ραχάτι, ούτε τίποτα. Εσείς είστε σίγουρος ότι η κυβέρνηση των κομμουνιστών, αν τυχόν ξεσπάσει πόλεμος μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος, θα πολεμήσει υπέρ της Ελλάδος? Εγώ είμαι σίγουρος για τον ελληνικό λαό, Στέφανε. Εγώ σας λέω λοιπόν, επειδή είναι διεθνιστές και κομμουνιστές και μπολσεβίκοι, είναι τέτοια η θεωρία τους, που θα υποσκάψουν τα θεμέλια της εθνικής ακεραιότητας και θα πάρουν το μέρος των Τούρκων. Αυτό έχει πει και έχει ομολογήσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και οι Μπολσεβίκοι δεκάδες χρόνια πίσω. Και κλείνοντας, θέλω, Στέφανε, να κάνουν έναν υπεριαλιστικό πόλεμο, ωραία, μεταξύ της Ελλάδος και της Τουρκίας. Και κλείνοντας αυτό το θέμα, θέλω να πω ότι απεύχομαι να γίνει αυτό. Μίλησε για ένα επικίνδυνο ίσως επεισόδιο, εντάξει, γιατί μία κατάσταση με την άλλη έχει μία μεγάλη απόσταση. Όντως είναι κρίσιμα και επικίνδυνα τα πράγματα όσον αφορά τους χειρισμούς. Αν συνδυάσουμε τη δήλωση του Πάιατ, είπε η Αμερική και η Ελλάδα, αυτό σημαίνει ότι η Αμερική έχει σκεπάσει την Ελλάδα, άρα πληρώνουμε και τα λάθη της Αμερικής, μην το ξεχνάτε, και είμαστε μόνοι μας απομονωμένοι χωρίς συμμαχίες. Λοιπόν, μην αποκλείουμε αυτό. Και όσον αφορά για τις ένοπλες δυνάμεις, κανείς δεν αμφισβητεί τη δυνατότητα και την ικανότητα των
ενόπλων δυνάμεων. Αλλά οι φράσεις να κοιμόμαστε ήσυχοι, εμένα με προβληματίζουν. Γιατί ήσυχοι κοιμόμουν πριν από 10 μέρες, αλλά οι Έλληνες στρατιωτικοί είναι στην Τουρκία. Υπάρχει μία άλλη παράμετρο, συγγνώμη, πολύ σύντομο. Και δεν είναι θέμα των ενόπλων δυνάμεων για να μην απογοητευτούν κάποιοι που μας παρακολουθούν. Είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Νομίζω το καταλάβανε. Αυτό να το διευκρινίσω. Ήσυχη κοιμόμουν πριν 30 μέρες, όμως οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί είναι στα λευκά κελιά. Μία παράμετρος που εγώ είμαι υποχρεωμένος να την μεταφέρω, γιατί τη γνωρίζω. Υπάρχουν πολλοί Έλληνες αξιωματικοί, οι οποίοι αυτή τη στιγμή το μυαλό τους φτάνει μέχρι και την αυτοκτονία, γιατί πολλοί από αυτούς έχουν χρέη, έχουν σπίτια που τα έχουν αγοράσει με δάνειο και δεν μπορούν να τα αποπληρώσουν. Ένα ερώτημα θέτω. Αυτοί οι άνθρωποι, χωρίς να θέλω να αφισβητήσω το αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεων, πώς θα πάνε αύριο μεθαύριο στο μέτωπο? Αντιληπτό. Είναι κοκκάλι όταν κινδυνεύει η πατρίδα, αυτά δεν τα σκεφτόμαστε. Δεν σκεφτόμαστε τίποτα. Θέλω να πιστεύω κι εγώ, αλλά είμαι υποχρεωμένος να το μεταφέρω. Μάλιστα. Σωστό, Δωματέ, θέλες. Σωστή απάντηση και του Στέφανο του Χίου. Πάμε λοιπόν στο επόμενο θέμα μας. Πάλι εθνικό θέμα, Σοφία. Σήμερα είχαμε μία τριμερή. Τη συνάντηση. Και θα έχουμε, νομίζω, πολλές και την επόμενη εβδομάδα. Ο κύριος Κοτζιάς συναντήθηκε με τον κύριο Δημητρόφ και με τον κύριο Νίμιτς. Ήταν η πολύ αναμενόμενη, αν θέλετε, συνάντηση. Δώσανε και τα χέρια και χειραψίες. Να βλέπουμε για τις φωτογραφίες, αυτές οι περίφημες φωτογραφίες, τα χαμόγελα και οι εκφράσεις αισιοδοξίας. Πραγματοποιήθηκε η συνάντηση. Μετά το τέλος της συνάντησης, να πούμε, δεν έδωσε τη συνέντευξη τύπου ο κύριος Κοτζιάς, ούτε και ο κύριος Δημητρόφ. Έκανε μία λιτή δήλωση ο κύριος Νίμιτς, λέγοντας ότι περνάμε βέβαια σε ένα δεύτερο στάδιο, ότι παράλληλα υπάρχουν και κάποια διφορούμενα ζητήματα τα οποία θα λυθούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Να πούμε ότι ο κύριος Δημητρόφ είπε ότι είναι ανοιχτά ακόμα τα θέματα, ότι δεν θα υποχωρήσει σε καμία περίπτωση. Ο κύριος Κοτζιάς είπε ότι θα περάσουμε στη δεύτερη φάση, εμφανίστηκε πιο αισιόδοξος. Να πούμε ότι Δευτέρα-Τρίτη έχει συνάντηση με πολιτικούς αρχηγούς. Από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας θα πάει ο κύριος Κουμουτσάκος για να τους ενημερώσει. Να πούμε επίσης ότι μάλλον κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας θα έχουμε και δεύτερο ραντεβού με τον κύριο Δημητρόφ έκτακτο και με τον κύριο Νίμιτς. Ενώ δεν αποκλείεται να συναντηθεί και η Πρωθυπουργή των δύο χωρών, δηλαδή ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Ζάεφ. Μάλιστα. Εγώ θέλω να δούμε, παρακαλώ πολύ, για να το προχωρήσουμε, γιατί δεν έχω πολύ χρόνο δυστυχώς. Αυτά είναι μεγάλα θέματα, θα τα δούμε. Ας ελπίσουμε ότι αυτό που είπε ο κύριος Γουρίδης θα είναι ένας ανασταλτικός παράγων για να περάσει αυτή η βρωμερή πολιτική αλητεία που πάει να κάνει η κυβέρνηση με τη βοήθεια της Νέας Δημοκρατίας, γιατί θα τη δούμε τη Νέα Δημοκρατία τώρα με αυτό που είπε ο Γουρίδης. Για πάμε, παρακαλώ πολύ. Ζητάμε λοιπόν να υπάρχει ενισχυμένη πλειοψηφία. Δεν είναι μια συμφωνία. Με 180 ανάμεσα, δηλαδή. Με 180. Και να δούμε τι απάντησε η Νέα Δημοκρατία. Να δούμε την απάντηση της Νέας Δημοκρατίας, παρακαλώ. Θα προτείναμε ωστόσο στους κυρίους Τσίπρα και Κοτζιά να ξεκινήσουν την ενημέρωση από τον κύριο Καμένο. Μήπως καταλάβουν επιτέλους ότι είναι τραγέλαφος μια κυβέρνηση σκορποχώρη να αναζητά συνενόχους στην αντιπολίτευση για τη διαφαινόμενη διπλωματική αποτυχία της? Πάντως σε αυτό νομίζω το πιο κρίσιμο θέμα είναι ότι ουσιαστικά οι συζητήσεις και το μήνυμα που έστειλε η Κομουνδούρου χθες είναι ότι το θέμα των Σκορπίων πρέπει να παγώσει. Οι πληροφορίες τουλάχιστον οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση. Την τελευταία στιγμή θα κλείσει ο φάκελος. Μάλιστα. Αυτή είναι μια εξέλιξη. Γιατί όταν θα έρθει στη Βουλή, θα βλέπαμε, κύριε Μητσοτάκη, τι θα έκανες. Μακάρι να σε φώτιζε ο Θεός να έλεγες όχι στο όνομα Μακεδονία τα Σκόπια. Πόσο πιο καθαρά δηλαδή μπορεί να το πει ένας άνθρωπος? Όχι μεν δε αλλά, ας το Σύνταγμα, ας ταυτότητες και όχι στο όνομα Μακεδονία. Κύριε Διακομιχάλη. Οι δηλώσεις του Υπουργού των Εξωτερικών, του κυρίου Κοτζιά, θεωρώ ότι είναι μαξιμπαλιστικές και μου δημιουργεί έτσι την αίσθηση ότι το θέμα δεν θα κλείσει. Ανεβάζουν ψηλά τον πύχη για να ρίξει ο ένας την ευθύνη στον άλλο. Εμένα αυτή είναι η εκτίμησή μου, πέρα και έξω από την ουσία του θέματος, ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει η οποιαδήποτε λύση με το όνομα Μακεδονία. Μάλιστα. Στέφανε, πώς βγαίνει αύριο Σαββατοκύριακο η εφημερίδα, η οποία πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο? Ναι, εντάξει, δόξα τω Θεώ, καλά πάει εδώ πέρα η ομάδα, δουλεύει, βγάζουμε αποκαλύψεις. Ασχολούμαστε πάρα πολύ για τον αύριο με το, θα μου επιτρέψετε να πω,
πολιτικό καιρό σκάνδαλου του Μαξίμου με τον Εύκα και τον κύριο Στάθη Μαρίνο και τις συγγενικές σχέσεις εξαγχιστίας που έχει η συμβία του κυρίου Τσίπρα με τη συμβία του κυρίου Μαρίνου. Δεν είναι παντρεμένοι, έχουν σύμφωνο συμβίωση όλοι αυτοί οι κομμουνιστές. Το γάμο τον έχουν ξεχάσει. Όταν βλέπουν στεφάνι, παθαίνουν αμόκ. Λοιπόν, έχει τεράστιο παρασκήνιο αυτή η ιστορία και ο Μαρίνος δεν έχει τελειώσει ακόμα από τον Εύκα, γιατί επιμένει η ξαδέρφη, η Μπαζιάννα, στην Αχτσιόγλου, μην τολμήσεις, θα σου βγάλω τα μαλλιά τρίχα-τρίχα. Το πρώτο. Το δεύτερο. Αφορά τον κύριο Διακομιχάλη. Η Ελλάδα στα πλοκάμια της τουρκικής μαφίας. 5 αρχηγοί κρατών της Τουρκίας. Οζάλ, Τσιλέρε, Τσεβίτ, Μεντερές, Ευρέν. Κάνουμε αύριο μια φοβερή ιστορική ανασκόπηση όλων αυτών που συνέβησαν με τους 5 πρωθυπουργούς από τα Σεπτεμβριανά του 1955 μέχρι την κρίση των ημείων. Δημοσιεύουμε τα αρχεία του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, κύριε Διακομιχάλη, της κρίσης των ημείων, που μέσα εκεί εμπεριέχεται το όνομά σας και σας χειδεολογούν απέναντι στο πρόσωπό σας και λένε τα χειρότερα και θα πρέπει να χαίρεστε γι' αυτό. Λένε ότι ένας Διακομιχάλης και κάτι δύο-τρεις ακόμα και ένα συνεργείο του Αντένα δημιούργησαν την κρίση των ημείων. Και το τρίτο, έχει γίνει, κύριε Μιλωνάκη, μια φοβερή δήλωση για μένα από τον αστυνόμο Λόλι της Ασφάλειας Αττικής και της ΓΑΔΑ. Ανήκει στην υποδιεύθυνση ρατσιστικής βίας. Ρατσιστικής βίας. Πήγα κατηγορούμενος εγώ από τον κύριο Λόρι για Θα σας πω. Έτσι. Θα σας πω τώρα τι έχει κάνει ο κύριος Λόλις. Έχει δημοσιεύσει στο Instagram, δηλαδή στα social media, μια φωτογραφία από την πλατεία Μοναστηρακίου, στην οποία έχει από κάτω μια λεζάντα που λέει «Τι ωραία είναι η πλατεία Μοναστηρακίου που δεν έχει Έλληνες». Πλατεία χωρίς Έλληνες είναι μια υπέροχη πλατεία. Με αφορμή είναι, υπάρχει αυτό, είναι υπαρκτό, έχει δημιουργηθεί μεγάλο σκάνδαλο στα κλίμακα της αστυνομίας. Μπορούμε να κινήσουμε τον αντιρατσιστικό νόμο για αυτό που είπε, νομίζω μπορούμε. Μπορούμε βεβαίως να του κάνουμε μήνυση. Έτσι. Με αφορμή λοιπόν αυτό, δημοσιοποιούμε αύριο όλα τα μεγάλα ονόματα εκείνης της εποχής του 50 και του 60 που ήταν στα κέντρα εξουσίας και τα μεγάλα ονόματα της δεκαετίας του 2000 και του 2010, οι οποίοι δυστυχώς ή ευτυχώς ανήκουν στην τάξη των γκέι και οι οποίοι ελέγχουν όλα τα κέντρα εξουσίας της χώρας και έχουν διαφθείρει το ελληνικό έθνος. Είναι μια μεγάλη αναδρομή που γίνεται στους γκέι της παρέας μας. Στην εξουσία που έπαιζε με τις κούκλες και έβλεπε μάγια η μέλισσα. Στέφανε, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό τάξη. Να πούμε για τη μεγάλη προσφορά των 100 αποκωδικοποιητών. Όλες οι λεπτομέρειες για το πώς θα αποκτηθεί το κουπόνι, αύριο το τυχερό κουπόνι, για να βλέπουμε το δελτίο του κυρίου Μιλωνάκη στο ΑΡΤ και να βλέπουμε και την ψηφιακή πλατφόρμα. Στο πιστόφυλλο της εφημερίδας, σάββατο πρωί, δίνουμε 100 αποκωδικοποιητές σε όλη την περιφέρεια. Κύριοι και κυρίες, σας εύχομαι ψηλά το κεφάλι, σας εύχομαι υπερήφανη δημοσιογραφία και μαχητική. Εμείς δεν θα κλείσουμε τη στρόφιγγα των αποκαλύψεων. Θα συνεχίσουμε. Η φωνή μας θα βγαίνει κάθε μέρα από το δελτίο αυτό και κάθε μέρα από την εφημερίδα μας και θα φτάνει μέχρι και το τελευταίο νησί της Ελλάδος. Είτε το θέλουν είτε δεν το θέλουν. Καλό βράδυ να έχετε και καλή συνέχεια και καλό ταξίδι και χαιρετίσματα, κύριε Διακομιχάλη, στην ακριτική Ελλάδα και στους ακρίτες μας. Ευχαριστώ. Στέφανε, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό ταξίδι και αύριο η εφημερίδα Μακελιό.